Έχουμε δίπλα μας τον ερμηνευτή του κομματιού Παράπονό μου και άλλων τόσων μεγάλων επιτυχιών, Άγγελο Διονυσίου. Καλησπέρα, κύριε Διονυσίου. Καλησπέρα, Λάζο, καλησπέρα. Μπορεί να μιλάμε στον ελληνικό λόγο. Ναι, αυτό ήθελα. Ήθελα να μου δώσετε εσείς την έγκριση, γιατί συνήθως εγώ μιλάω στον πληθυντικό. Καλύτερα, αλλά μετά... καλύτερα. Η συνέντευξή μας θα κινηθεί όπως κινείται και με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που φέρνουμε εδώ. Απομονώνουμε τα γράμματα από το επίθετο του κάθε καλλιτέχνη και από αυτά δημιουργούμε λέξεις. Από αυτές τις λέξεις ερωτήσεις, εσείς επιλέγετε το γράμμα και σας κάνουμε την αντίστοιχη ερώτηση. Διαλέξτε εσείς, κύριε Διονυσίου, το πρώτο γράμμα. Ναι, αν μου κάνεις την ερώτηση στον ελληνικό, θα σου το διαλέξω. Ναι, είναι αυτή η συνήθεια που λέγαμε. Ωραία, διάλεξε εσύ, κύριε Διονυσίου. Πάρα δεν γίνεται. Διάλεξε εσύ, κύριε Διονυσίου. Διάλεξε εσύ, Άγγελε. Διάλεξε ένα γράμμα. Λοιπόν, πάμε. Το ύψιλον. Λοιπόν, στο ύψιλον έχω βάλει την λέξη υπερβολή. Ναι. Τι θεωρείτε υπερβολή στο χώρο του τραγουδιού? Όταν εννοείς υπερβολή, για κάντε μου λίγο πιο... Για παράδειγμα, βλέπετε τώρα, ας πούμε, και τα σημερινά δρόμενα, τους νέους καλλιτέχνες που έρχονται και παρουσιάζουν τα κομμάτια τους. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει υπερβολή σε σχέση με τους πιο παλιούς καιρούς? Εντάξει, δεν θα το έλεγα εγώ υπερβολή. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα τώρα, με την έννοια ότι... υπάρχει πρόσβαση μάλλον μέσα στο χώρο πολύ πιο εύκολη με όλα τα social media που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπορείς δηλαδή να γίνει ένα τραγούδι σου γνωστό πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν τότε. Αν θεωρηθεί αυτό υπερβολή, okay, το δέχομαι, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο εύκολα λίγο τα πράγματα τώρα από ότι ήμασταν εμείς όταν ξεκινούσαμε, δηλαδή όταν τη δεκαετία, ας πούμε, θέλεις το 80, που έπρεπε να πάρεις το δίσκο σου τότε, δίσκος βινήλιο προς το χέρι σου και να γυρίσεις. Άλλη μαγεία τότε. Εντάξει, το βινήλιο είναι διαφορετικά, διαφορετικό. Τώρα όλα είναι μέσα από κομπιούτερ, μέσα από ή το πάνω αυτό. Τότε έπαιρνε λοιπόν το δίσκο στο χέρι σου και γύρναγες σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να ακουστεί, ας πούμε, το τραγούδι σου, γιατί τότε υπήρχε μόνο η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, τα κρατικά ραδιόφωνα, ας πούμε, που παίζανε 5-10 τραγουδιστές διαφορετικού είδους. Οπότε έπρεπε εμείς, ας πούμε, να τρέξουμε σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τους τότε παράνομους, πειρατικούς. Έτσι, α, τους πειρατικούς, βέβαια, ναι, γιατί βέβαια, ήταν... για να ακουστεί το τραγούδι μας. Έτσι, βέβαια, είχαν μεγάλη ακροματικότητα αυτή η σταθμή, έτσι, δεν το συζητώ, και ακούγονταν το τραγούδι από αυτά τα ραδιόφωνα. Θέλω να ταξιδέψουμε, να πάμε σε αυτή την εποχή, ναι, που εσείς με το βινήλιο πηγαίνατε στους σταθμούς αυτούς να δώσετε το νέο σας κομμάτι, το νέο σας τραγούδι. Πάλι μου μιλάς τώρα, πληθυντικό μας. Ναι, είναι η συνήθεια, βλέπετε, αλλά θα μου έρθει. Ποιο ήταν αυτό το κομμάτι και έτσι θυμίστε μου έτσι μια στιγμή τέτοια. Κοίταξε, εγώ το πρώτο μου τραγούδι ήταν ένα, στην ιστορία θα μείνει, λέγονταν ένα κομμάτι, το οποίο... ήταν ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος και ξαφνικά, ας πούμε, μετά από κάποιο μήνα που το είχαμε δώσει σε κάποια ραδιόφωνα, τέλος πάντων, και το βγήκα στο μαγαζί και το τραγούδισα και το τραγουδούσε όλο το μαγαζί, έπαθα σοκ, δηλαδή κατάλαβα, ας πούμε, πόσο δύναμη είχε αυτό το ραδιόφωνο. Και έγινε επιτυχία, ας πούμε, πριν καν κυκλοφορήσει ακόμα ο δίσκος. Επίσημα δηλαδή. Ναι. Και βέβαια με χαροποίησε πάρα πολύ. Και θυμάμαι ότι όταν πρωτοβγήκε, ας πούμε, το κομμάτι, όταν ο δίσκος, μέσα σε 2 μήνες είχε γίνει ήδη χρυσός, δηλαδή, με 50.000 δίσκους. Και... Εκεί μέσα σας είπατε ότι έτρεξα, κουράστηκα...
αλλά ανταμείφθηκα. Μα έπρεπε να τρέξεις τότε, δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί υπήρχαν, εμείς ήμασταν οι νέοι, ας πούμε, υπήρχαν και από πίσω οι τότε τραγουδιστές, οι μεγάλοι, ας πούμε, οι φτασμένοι που έπρεπε να ανταγωνιστείς. Οπότε... Μένω στην λέξη υπερβολή και θέλω να μου πείτε έτσι ένα περιστατικό με θαυμαστές σας που το, θεωρείτε, που το θεωρήσατε υπερβολικό, ας πούμε. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι θαυμασμού. Απλά... Υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα υπερβολές στους τραγουδιστές, γιατί εντάξει, το βλέπουμε, ας πούμε, και τώρα το βλέπουμε και τότε γινότανε, το να έρθουν, ας πούμε, στο καμαρίνι και να συζητήσουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων, είτε να σε περιμένουν απ' έξω το μαγαζί, είτε... αυτά πάντα θα υπάρχουν όταν... Εντάξει, αυτό δεν θαυμάζει... είναι υπερβολικό να σε περιμένει κάποιος έξω από το μαγαζί. Εντάξει, τώρα το έτσι, θέμα είναι πώς σε περιμένει και γιατί σε περιμένει και πού σε περιμένει. Έχει διαφορά, ας πούμε, ναι. Υπήρχε, ας πούμε, φορά που χρειάστηκε να επέμβουν οι αρχές. Είχατε... Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να έρθει σε κάποια δύσκολη θέση, ας πούμε, μέσα στο καμαρίνι, όταν, ξέρω εγώ, μπορεί να σου κάνει κάποιος κάποια, ας πούμε... επίθεση, τέλος πάντων. Όπως τι επίθεση, κύριε Γιώργη. Εντάξει, τώρα πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο. Ας το πούμε, υπερβολή είναι το θέμα. Εντάξει. Εντάξει, διάφορα. Να σου ορμήξει. Να, ας πούμε, να σας ορμήξει για να σας φιλήσει, για παράδειγμα. Εντάξει, το φιλί είναι το λιγότερο. Δηλαδή, πιο χειρότερο. Βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Υπήρχαν, σου είπα, και θα υπάρχουν. Έτσι, όταν υπάρχει θαυμασμός, ας πούμε, και προς το τραγούδι καλό, σου, αλλά και προς στο πρόσωπό σου, τέλος πάντων, θα υπάρχει μια υπερβολή πάντα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που ερμηνεύεται μαζί με τον αξέχαστο πατέρα σας, ναι, τον Στράτο Διονυσίου, το «Όσο υπάρχουν γυναίκες». Και θέλω να μου πει την ιστορία του τώρα ή να την πούμε μετά, εφόσον τα ακούσουμε. Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να την πούμε πριν το ακούσουμε, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Αυτό ήταν σε ένα δίσκο του Τάκη Μουσαφίρη, και αποφάσισε ο Τάκης να... είχα πρωτοξεκινήσει τότε εγώ στη δισκογραφία και αποφάσισε να γράψει ένα ντουέτο, να το πούμε μαζί με τον πατέρα μου. Και έτσι με φώναξε στο στούντιο και το είπαμε. Ήτανε, το γνωρίζετε, ας πούμε, ότι ήταν έκπληξη όταν σας είπανε θα το ερμηνεύσεις μαζί με τον πατέρα σου? Όχι, έκπληξη δεν ήτανε, γιατί το ήξερα, βέβαια, για να το μάθω το τραγούδι, να το ακούσω. Αγχώθηκες εκείνη τη στιγμή? Βέβαια αγχώθηκα. Συγγνώμη που μιλάω στον Ενίκο, επειδή ακούνε ακροατές, μου έχει δώσει το OK ο κ. Αφού το είπαμε αυτό, μην το ξαναλέμε. Βέβαια αγχώθηκα, γιατί όταν κάνεις μια δισκογραφία, ας πούμε, και ένα τραγούδι να το λες για μένα με το μεγαλύτερο λαϊκό τραγουδιστή, σίγουρα αγχώνεσαι και σίγουρα έχεις ένα track, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, μέσα στο στούντιο και με τη βοήθεια, ας πούμε, του πατέρα μου και με τη βοήθεια του Τάκη, σίγουρα, ας πούμε, έτσι μου έφυγε λίγο το άγχος, ας πούμε, και το τραγούδισα. Ήταν μια καλή εμπειρία. Όταν μπήκατε στο στούντιο, κύριε Διονυσίου, τι σας συμβούλεψε ο πατέρας σας, ο Στράτος Διονυσίου, εκείνη τη στιγμή? Τίποτα. Ο πατέρας μου και... ήταν άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος, εντάξει, σου έδινε ναι, και το χώρο και το θάρρος, αλλά εκτός αυτού δεν με είδε σαν γιο του, με είδε σαν συνάδελφό του εκείνη την ώρα. Οπότε έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει και να το ερμηνεύσω το τραγούδι όπως πρέπει. Και μου έδινε τις συμβουλές του και τις ακολουθούσα και προσπαθούσα κι εγώ να το πω όσο μπορούσα καλύτερα. Και αυτά έχουν μείνει από το Στράτο, γιατί έχουμε πει και ακόμα ένα τραγούδι στον πρώτο μου δίσκο. Έχουμε πει ένα μαζί, γιατί δεν συναντηθήκαμε ποτέ στην πίστα. Δεν έχουμε δουλέψει, ας πούμε, ποτέ μαζί. Αυτό ήταν και το παράπονο μου, βέβαια.
Που ακούμε τώρα και ως χαλή τον παράπονο μου, το ακούμε ως τραγούδι, okay. Επειδή είπατε τη λέξη παράπονο μου. Έχουμε συναντηθεί δισκογραφικά και τηλεοπτικά. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ στη σκηνή. Ποτέ στη σκηνή, ναι. Και θα το κάναμε αυτό, αλλά δυστυχώς μας έφυγε γρήγορα και οπότε δεν το προλάβαμε. Τι σας είχε συμβουλέψει, κάτι που σας έχει μείνει από την συμβουλή του? Τίποτα. Συμβουλές που δίνουν όλοι οι πατεράδες στα παιδιά τους. Αλλά στο θέμα της δουλειάς, ας πούμε, τίποτα, να κοιτάς τον εαυτό σου, να κάνεις καλή ζωή, να μην ασχολείσαι με τους άλλους, ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, να προσέχεις τη φωνή σου, κάνε ό,τι γουστάρεις, αλλά να είσαι πολύ συνεπής στη δουλειά αυτή, γιατί εκτός ότι θέλει πολύ γερό στομάχι για να ανταπεξέλθεις σε αυτό το τούνελ, τέλος πάντων, το μεγάλο που μπαίνεις, αλλά δεν θα κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Θα κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και πάντα να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, και αν έχεις και κάποιο θαυμασμό για κάποιον, ας πούμε, να προσπαθείς να τον ξεπεράσεις ή να τον φτάσεις, όχι, ας πούμε, να τον ζηλεύεις ή να λες κάποια πράγματα. Αυτό το έχω κρατήσει όλη μου την καριέρα και πάντα δεν κοιτάω τι κάνει ο διπλανός μου ή ο συναδελφός μου, τέλος πάντων. Κοιτάω τι θα κάνω εγώ. Από μένα εξαρτάται αν θα είμαι καλός, αν κάνω επιτυχία και αν κάνω μια καλή καριέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ντουέτο με τον άιμνηστο πατέρα σας, Στράτο Διονυσίου. Όσο υπάρχουν γυναίκες. Okay. Και επανερχόμαστε, δεν φεύγει κανείς. Όσο υπάρχουν γυναίκες, τραγουδάει ο αείμνηστος Στράτιος Διονυσίου με τον γιο του Άγγελο Διονυσίου, που έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να τον έχουμε εδώ στα στούντιο του Art FM. Και όπως λέω εγώ πάντα, να τον ανακρίνουμε με την καλή έννοια, όπως όλοι οι καλλιτέχνες έρχονται εδώ. Απομονώνουμε από το επίθετό τους τα γράμματα, από αυτά τα γράμματα δημιουργούμε λέξεις και από αυτές τις λέξεις ερωτήσεις. Επιλέγει λοιπόν ο καλεσμένος το γράμμα και εμείς του κάνουμε την αντίστοιχη ερώτηση. Αναφερθήκαμε πριν, κύριε Διονυσίου, στο Υψιλόν, όπου βάλαμε την λέξη υπερβολή. Ποιο θέλετε να είναι το επόμενο γράμμα? Πάμε, το νι. Λοιπόν, στο νι έχω βάλει τη λέξη νοσταλγία. Τι νοσταλγείτε από το παρελθόν? Εν σχέση με τη δουλειά τώρα, πάντα λες. Με όλα. Ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Η πιο σίγουρη απάντηση, αν θέλεις, και σίγουρη, ας πούμε, είναι ότι νοσταλγώ τις ώρες και τις στιγμές και τα πάντα, ας πούμε, ναι, που είχαμε τον πατέρα μου με τον Στράτο. Και δυστυχώς, όπως σου είπα, δεν καταφέραμε να συναντηθούμε πάνω στην πίστα μαζί. Αυτό νομίζω ότι είναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη νοσταλγία, και τα άλλα όλα είναι εντάξει. Είναι στιγμές που περάσαμε και περνάνε, και ευχάριστες και δυσάρεστες, και σίγουρα, ας πούμε, ποτέ δεν φεύγουν από το μυαλό μας. Αυτό που θα πω, βέβαια, μπορεί να ακουστεί κάπως. Πιστεύω ότι όσο έχουμε τους ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας, στο μυαλό μας, δεν φεύγουν ποτέ. Σίγουρα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό που αναφέρω. Εσείς πώς το ξεπεράσετε αυτή την απώλεια, ας πούμε, τη ζωή σας? Ποιος είπε ότι το έχω ξεπεράσει? Δεν το έχετε ξεπεράσει. Ναι, βέβαια. Δεν ξεπερνιέται, γιατί τον έχεις δίπλα σου, τον ακούς, τον τραγουδάς. Τουλάχιστον εγώ, ας πούμε, είμαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί του, δηλαδή ακούω τα τραγούδια του, περνάω κάποια τραγούδια του, τον ακούω πως τραγουδάει, ακόμα μαθαίνω από αυτόν, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν γίνεται. Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, σε κάποιο ταξίδι. Έτσι και ότι θα γυρίσει. Έτσι ο πόνος, ας πούμε, είναι λίγο πιο
και ο λιγότερος, αλλά εντάξει, είναι ο Στράτος ο Διονυσίου, δεν είναι ένας πατέρας, ας πούμε, οποιοσδήποτε, καταλαβες. Είναι, έχει διαφορά. Mm-hmm. Γιατί χάνεις κάποιον άνθρωπο και όλοι στεναχωριόμαστε και εγώ έχω χάσει, ας πούμε, την αδερφή μου πριν 5 χρόνια. Είναι διαφορετικά όμως με έναν άνθρωπο ο οποίος τον βλέπεις, τον βλέπεις να τραγουδάει, τον βλέπεις παντού, δηλαδή τον έχεις, ας πούμε, συνέχεια δίπλα σου. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά. Και πόσο μάλλον όταν, ας πούμε, όταν πας και να διασκεδάσεις και σε ένα κέντρο, είναι τα κομμάτια του τα οποία θα μπουν σίγουρα στο πρόγραμμα των τραγουδιστών. Βέβαια. Το να βγαίνεις λαϊκός τραγουδιστής και να μην ερμηνεύσει, ας πούμε, τραγούδια του Διονυσίου, νομίζω ότι δεν είναι λαϊκός τραγουδιστής. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα πάρω το γιώτα από το επίθετό σας. Mm-hmm. Όπου έχω βάλει τη λέξη ιστορία. Mm-hmm. Και την λέξη ισορροπία. Θα ξεκινήσουμε με την ιστορία. Και θέλω να μας διηγηθείτε μια ιστορία για εσάς που δεν γνωρίζουν οι ακροατές μας και το ευρύ κοινό. Ιστορίες πολλές που, γιατί εγώ πάντα είμαι άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν ήμουν και πολύ τον media, αν θέλεις, τότε. Δεν προσπαθούσα, ας πούμε, να περάσω απαρατήρητος, ναι. Και πάντα έτσι ήμουν, δηλαδή, και τώρα είμαι, βέβαια, εντάξει. Σαν τι ιστορία, σου λέω, δηλαδή πράγματα, ας πούμε, τα οποία έχω περάσει με τον πατέρα μου και οικογενειακά και αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Στο στούντιο όταν τον ακολουθούσα ή στο μαγαζί όταν έκανε πρόβες. Μικρός τώρα, λέτε, έτσι, πριν ασχοληθείτε καν εσείς με το ίδιο. Πριν, βέβαια. Και μετά, όταν πήγαινε, ας πούμε, στο στούντιο του και τον έβλεπα και τον ακολουθούσα. Εντάξει, είναι πολλές στιγμές που δεν μπορείς, ξέρεις, να απομονώσεις, ας πούμε, μια ιστορία και από τη ζωή σου. Είναι τόσα πράγματα μέσα στο χώρο, ας πούμε. Την πρώτη μου εμφάνιση, ας πούμε, που θυμάμαι, όταν βγήκα, ας πούμε, στην πίστα για να τραγουδήσω, ήταν κλειστό το μικρόφωνο, ας πούμε. Εκεί πώς αντιδράσατε? Αντέδρασα. Μπήκε το μυαλό σας ότι υπάρχει περίπτωση το κουμπί να μην ανοίξει, ή είχατε μπλοκάρει? Όχι, δεν ήταν κουμπί τότε, δεν υπήρχαν. Ήτανε τα παλιά, δεν υπήρχαν τα ενσύρματα. Άρα εκεί τι, υπήρχε πρόβλημα? Το ξέχασε κάποιο προφανώς ο υπολείπτης να κάνει να ανοίξει. Και βγήκα και δεν ακουγόμουν να κάνω, ας πούμε. Οπότε εντάξει, γύρισα πίσω. Εντάξει, γέλασα. Και ξαναμπήκα και ήταν ανοιχτό. Είναι κάποια πραγματάκια, ας πούμε, που μου έχουν μείνει, ας πούμε, μέσα στο χώρο, έτσι. Είναι πολλές ιστορίες που, αν κάτσω να σκεφτώ, δηλαδή, θα θυμηθώ. Μία ιστορία, ας πούμε, με μία συνεργασία σας, για παράδειγμα, έτσι, με ένα μεγάλο όνομα, όχι τον πατέρα σας, τον Στράτο Διονυσίου, γιατί αναφερθήκαμε πριν, με ένα άλλο. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς φίλους τραγουδιστές που ήμασταν τότε μαζί. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, την πρώτη μου συνεργασία που το κάναμε και δίσκο, το Λευτέρι, το Πανταζή, με την Άτζελα, τη Δημητρίου, που κάναμε το μια βραδιά στα Μπουζούκια. Εκεί αυτό πώς προέκυψε? Αυτό ήμασταν στην ίδια εταιρεία, ναι. Και μας κάνανε μια πρόταση να κάνουμε ένα διπλό δίσκο με ζωντανή ηχογράφηση, αν θέλεις, με κάποια τραγούδια τα οποία δεν ήταν δικά μας, και αυτό έγινε διπλό, τριπλό πλατινένιο τότε, ας πούμε, πριν ακόμα κάνουμε τη δισκογραφία την ατομική, τουλάχιστον εγώ, με τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, με την Λίτσα τη Διαμάντη. Τον οποίο του έχουμε φιλοξενήσει όλου του παγετικού, και τον κύριο Πανταζή και την κυρία Δημητρίου, ναι. Και τον κύριο Κοντολάζο. Εδώ δηλαδή καθόντουσα στη θέση που κάθεστε εσείς. Και του ανακρίναμε με την καλή έννοια, θα λέγαμε.
Άρα, κύριε Διονυσίου, εσείς μπορώ να θεωρήσω ότι είστε χορτάτος. Θα το λέγατε αυτό. Από τη δουλειά. Έχετε χορτάσει. Ναι, εντάξει, τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα. Τώρα, εντάξει, τι να. Σταματάτε όμως να ονειρεύεστε ή. Σταματάει η ζωή, δεν σταματάει. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, από τη στιγμή που είσαι καλά, δόξα τω Θεώ, στην υγεία σου, ότι από τη στιγμή που σε αποδέχεται ο κόσμος, από τη στιγμή που. Που ζεις, δεν γίνεται να αφαιθώ, ας πούμε, και να είμαι στο παρελθόν. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Τέλειωσε. Πέρασε, ωραία, περάσαμε καλά. Στιγμές ωραίες και με τα λάθη, τα καλά του, με τα κακά του. Αλλά υπάρχει το σήμερα, υπάρχει το μέλλον. Αυτό πρέπει να βλέπουμε πώς θα πάει και να έχεις και τη δύναμη και τη ψυχική δύναμη να το ζήσεις. Παράπονό μου είχατε ερμηνεύσει. Παράπονο έχει ο Άγγελος Διονυσίου. Όχι μωρέ, δεν είμαι άνθρωπος που είμαι. Δηλαδή δεν περνάνε αρνητικές σκέψεις, ας πούμε, από το μυαλό μου. Μπορεί σου είπα να πέρασα και άσχημες στιγμές, ας πούμε, και στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Αλλά δεν έχω κανένα παράπονο. Εντάξει, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Η ζωή μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα όπως σου είπα, με τις απώλειες που έχει κάθε οικογένεια, με τις χαρές, με τις λύπες. Οκ, είναι μες στη ζωή όλα. Τώρα το να πω ότι έχω παράπονο γιατί δεν έγινε αυτό, δεν έγινε τ' άλλο, αυτό είναι, έγινε πια, τελείωσε. Μπορεί να φταίει εσύ, μπορεί να φταίει κάποιος άλλος. Το ξεπερνάμε. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό σου αυτό συνέχεια. Από το Ιώτα, είπα πριν, έχω βάλει και τη λέξη ισορροπία. Έχετε νιώσει ποτέ να χάνετε τις ισορροπίες σας? Τώρα δεν νομίζω, αλλά όταν ήσασταν νεότερος, έτσι να νιώσετε. Κοίταξε, να πείτε μέσα σας, όπα, τώρα έχεις επιτυχία. Όχι. Εγώ την επιτυχία την πέρασα ξόφαλτσα. Δηλαδή, τι εννοείται όταν δηλαδή δεν πώς να σου το πω τώρα, δεν την επιδίωξα βασικά, πρώτον. Δεύτερον, δεν την κατάλαβα, όπως ας πούμε, αν θέλεις, την καταλαβαίνει τώρα ο κάθε τραγουδιστής. Μπορεί να έβγαινα, ας πούμε, και να ήταν τα μαγαζιά γεμάτα και να τραγουδούσα και να τραγουδούσαν τα τραγούδια μου μέχρι εκεί. Δηλαδή, ποτέ δεν έκανα κάτι για να δείξω ότι έχω, ας πούμε, την επιτυχία. Δηλαδή πήγαινα, ας πούμε, σε κάποια μαγαζιά, σε κάποια εξτρά που έκανα τότε και έβλεπα τον κόσμο, ας πούμε, που τραγούδησε και με ευχαριστούσε. Δηλαδή, και έλεγα πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση αυτό. Επίσης, όπως είπα, δεν επιδίωκα. Καταλαβαίνω ότι δεν είχατε καταλάβει την επιτυχία έτσι. Και δεν επιδίωκα, ας πούμε, να τρέξω και να κάνω, ας πούμε, τις δημόσιες σχέσεις αυτές που έπρεπε να τις κάνω. Έκανα βέβαια κάποιες δημόσιες σχέσεις λόγω δουλειάς, γνωριμίες με κάποιους ανθρώπους της δουλειάς μας, της δουλειάς σας, σίγουρα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχω πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο, ας πούμε, είτε αυτό ήταν τηλεόραση, είτε αυτό ήταν ραδιόφωνο, είτε αυτό ήταν, ξέρω εγώ, να παρακαλέσω να κάνω ή να πω ότι παιδιά είμαι εκεί, ελάτε να με δείτε και να. Αυτά. Σας καλούσαν μόνο. Ναι, δεν τα έκανα αυτά γιατί δεν τα ήξερα κιόλας, αλλά δεν τα είχα και στο μυαλό μου να τα. Κύριε Διονυσίου, θεωρείτε ότι αν τα κάνατε αυτά που λέτε, ίσως, ας πούμε, να ερχόταν πιο γρήγορα η επιτυχία? Όχι, εμένα γιατί ήρθε, επιτυχία έχετε κάνει. Εμένα μου ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα μου ήρθε πάρα πολύ. Εγώ στα 22 μου χρόνια, ας πούμε, είχα 2 χρυσούς δίσκους. Στα 23. Εμένα μου ήρθε πάρα πολύ μικρός. Και οπότε, όμως δεν σας τάραξε στις ισορροπίες. Όχι, γιατί είχα το στήριγμα από πίσω μου. Είχα έναν στράτο. Είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος έβλεπα τον αγώνα που έκανε και πώς το είχε στο μυαλό του αυτό όλο, όλη την καριέρα, και
τα ζούσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ήμουν άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος τον άκουγα, μου έλεγε κάποια πράγματα, αλλά βέβαια και εγώ σαν χαρακτήρας, έτσι. Γιατί μπορεί να έλεγε ο στρατός ότι μην κάνεις αυτό και εγώ να ήμουν στον κόσμο μου. Όχι, ήμουν και εγώ άνθρωπος ο οποίος πατούσα στα πόδια μου, ας ήμουν πιτσιρίκος. Και έβλεπα δηλαδή και κάποιους άλλους, οποίοι κάνανε, τέλος πάντων, κάποια πράγματα που... που δεν μου αρέσανε, ας πούμε, και όχι, οκ. Okay. Ο καθένας έχει στο μυαλό του πώς θέλει να προχωρήσει και πώς θέλει να το βιώσει όλο αυτό. Όλο αυτό το θέμα καριέρας, γιατί το θέμα καριέρας είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Το να χτίσεις, ας πούμε, μια καριέρα είναι... μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά το να έχεις, ας πούμε, τόσα χρόνια αυτή την... το σεβασμό που έχουν οι νέοι για σένα και να λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, ο Άγγελος, ας πούμε, είναι εκεί. Mm-hmm. Ο Κώστας είναι εκεί, ο Γιάννης είναι εκεί. Αυτός ο σεβασμός για μένα είναι μεγάλη δουλειά. Και πώς νιώθετε, έτσι, που οι νέες γενιές ακούνε ακόμα κομμάτια σας πιο παλιά και τα νιώθουν... Είπατε τώρα ότι θα κάνετε... με την Heaven Music θα πάμε να ακούσουμε τώρα και το νέο σας κομμάτι. Mm-hmm. Το ούτε μια στιγμή. Mm-hmm. Θα επαναφέρετε κομμάτι σας που έχει κάνει φοβερή επιτυχία. Ναι, γιατί μου το ζητάνε. Yeah. Μου το ζητάνε και θέλω να το κάνω έτσι μια βερσιόν, αν θέλεις, σημερινή, που τα αγαπάω, βέβαια, που αυτό ήταν, αν θέλεις, και σχεδόν το ξεκίνημά μου της καριέρας μου, τέλος πάντων, και θα ήθελα να το ξαναπώ για να το ακούσουν και καλύτερα, ας πούμε, αν θέλεις, τα νέα τα παιδιά. Mm-hmm. Το παράπονο μου το ακούσαμε και πριν, μας το ζητάει και έτσι η αγαπημένη Λία, που μας έχει φτιάξει αυτά τα υπέροχα εδέσματα και τα καφεδάκια. Mm-hmm. Από τη γλύκα της εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε το νέο σας κομμάτι, κύριε Διονυσίου, με την Heaven Music, ούτε μια στιγμή. Okay. Μπαλάντα, έτσι. Ναι, ναι. Δυνατή, θα λέγαμε. Καλό, εμένα μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω. Σας είχαν δώσει κάποια κομμάτια που τα επιλέξατε εσείς? Όχι, όχι, αυτό το επέλεξα εγώ. Mm-hmm. Από δύο φίλους, το Γιάννη του Παπαγιάννου και το Γιώργο του Μουστάκα, οι οποίοι είναι φίλοι σολίστες του Μπουζουκιού και πολύ καλά παιδιά, και μου το δώσανε, μου άρεσε, το άκουσα και έτσι βγήκε. Πάμε να τα ακούσουμε, να πιούμε και μια γουλιά καφέ, και δεν φεύγει κανείς μέχρι τις 9 εδώ στα στούντιο του Art FM, ο μοναδικός Άγγελος Διονυσίου. Εδώ συντονισμένοι στην πιο άρτια συχνότητα της πόλης, Σάρτε 90,6 FM, και μας ακούτε διαδικτυακά από πολλά μέρη της Ελλάδας και μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Γιάννενα, Κρήτη, βλέπω εδώ, υπέροχη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Κέρκυρα. Μας ακούτε μέσω www.artfm906.gr. Αγαπάτε Άγγελο Διονυσίου και το βλέπω και στα μηνύματά σας, και μου ζητάτε και κομμάτια τα οποία θέλετε να τα παίξουμε παραπάνω από μία φορές. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε όμως, γιατί μας μένει περίπου ένα τέταρτο, και αυτό δεν είναι γεμάτο το τέταρτο, η αλήθεια είναι. Έχει μείνει το Δέλτα, κύριε Διονυσίου, το Όμικρον, αν δεν κάνω λάθος, και το Σίγμα. Ποιο θέλετε να... Πάμε το Δέλτα. Λοιπόν, στο Δέλτα έχω βάλει τη λέξη δημοσιεύματα, και θέλω να σας ρωτήσω πώς διαχειριστήκατε ψεύτικα δημοσιεύματα και διάφορες φήμες, ας πούμε, για σας. Ναι, εντάξει. Γιατί τα fake υπήρχαν, news, ναι, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Υπάρχουν και θα υπάρχουν πάλι. Και θα υπάρχουν, ναι, όπως το λες. Με αδιαφορία. Ούτε βγήκατε ποτέ, νιώσατε την... Ποτέ, εντάξει. Εντάξει, είχε γίνει κάποιο πιο παλιά, ένα πολύ πιο σοβαρό, τέλος πάντων, που γίνανε κάποιες μηνύσεις από μένα, από τον πατέρα μου, τέλος πάντων, αυτά τότε. Αλλά... Έχετε προβεί νομικά. Ναι.
Αλλά εντάξει, δεν τα κοιτάω πια πλέον. Είχε μπει και ο πατέρας σας σε τέτοια διαδικασία? Ναι, είχε γίνει. Τι δημοσίευμα ήταν αυτό, ας πούμε? Εντάξει, μην το ξαναπαναφέρουμε, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά δεν... τα προσπερνάω. Τώρα ο καθένας, ειδικά τώρα ό,τι γουστάρει ο καθένας, γράφει από κάτω, λέει, καλά, βρίζει, ναι, κάνει, δείχνει. Εντάξει, ναι, κάνουμε. Αυτά φιλτράρετε. Όταν είμαι σε κάποιο χώρο ο οποίος εκτίθεσαι, οπωσδήποτε θα έχεις και τα καλά σου, θα έχεις και τα κακά σου. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Το θέμα είναι να είστε δυνατός ώστε να μην σας επηρεάζουν. Ναι, δεν επηρεάζει τίποτα. Δεν υπήρχε στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο κόσμος που με ξέρει, οι άνθρωποι που με ξέρουν και οι άνθρωποι μάλλον που είναι κοντά μου ξέρουν τον Άγγελο. Οπότε, μάλλον καλύτερα να σου το πω, ξέρω τον εαυτό μου. Οπότε, αφού είμαι και είμαι τον εαυτό μου και ξέρω καλά τον εαυτό μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα. Και φαίνεστε ότι είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αληθινός. Εγώ σας γνωρίζω πρώτη φορά εδώ. Mm-hmm. Μου βγάζετε μια ηρεμία, θα έλεγα, μια αύρα ηρεμίας και σταθερότητας. Δηλαδή μπορώ να σας είχα και άνετα πατέρα μου. Καμία αντίρρηση. Και σας θαυμάζω πάρα πολύ, πόσο μάλλον και ο πατέρας μου. Δεν υπάρχει, μου είπε, έχεις Άγγελο Διονυσίου. Mm-hmm. Μου λέει να προσέξεις πολύ, μου λέει. Και μας ακούει τώρα και ο Βασίλης ο Ζαχαρίου, ο οποίος σας έχει ιδιαίτερη εκτίμηση, ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ιστορία των κομματιών και κάνει και ο ίδιος εκπομπή με βάση την ιστορία των ελληνικών κομματιών. Και μου είπε πολλές, ας πούμε, έτσι, πράγματα που ίσως να μην τα ήξερα εγώ αν δεν μου τα έλεγε. Σωστή. Για να σας τα ρωτούσα εγώ τώρα. Θα φύγουμε από τα δημοσιεύματα, από το Δέλτα, και θα πάμε στο Όμικρον, όπου έχω βάλει τη λέξη οικονομία. Κύριε Διονυσίου, βγάλετε χρήματα από την δουλειά αυτή αρκετά, ώστε να πείτε ότι να μην χρειαστεί να κάνετε άλλη δουλειά άσχετη με αυτό? Ναι, δεν έχω κάνει άλλη δουλειά. Μόνο δεν έτυχε ποτέ, έτσι? Δεν έτυχε, όχι. Κάποια σκέψεις πιο παλιά είχα, ας πούμε, για να κάνω κάποιες άλλες δουλειές, αλλά δεν γίνανε τελικά. Τι δουλειά, ας πούμε, αν δεν ήσασταν? Εγώ είχα ασχοληθεί με τη μόδα, με τα ρούχα, τέλος πάντων. Με επιχειρήσεις, ας πούμε, γύρω, ας πούμε, από τα ρούχα. Που τελικά δεν έγινε. Ναι, δεν. Αλλά είχα σκεφτεί κάποια στιγμή να κάνω κάτι, δεν έγινε. Οι αποδοχές μου ήταν μόνο από τη δουλειά μου, το τραγούδι μου. Σίγουρα υπήρξαν κάποιες δυσκολίες από την μέρα που πέθανε ο πατέρας μου. Όλα, ας πούμε, τα βάρη, αν θέλεις, ήρθαν επάνω μου. Εντάξει, υγεία είχα ευτυχώς και δούλευα και μπορούσα να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις και, αν θέλεις, και στις κάποιες τότε προβλήματα, ας πούμε, που δημιουργήθηκαν από την απώλεια του στρατού. Εντάξει. Και σπατάλες έκανα και οικονομία έκανα. Είστε χορτασμένος? Στο είπα και πριν ότι ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ζήσω και με τα πολλά, μπορεί να ζήσω και με τα λίγα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνήθως το λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει με τα λίγα. Ναι, σίγουρα έχω ζήσει και με τα λίγα. Η οικογένειά μας δεν ήταν πλούσια οικογένεια, έτσι. Πάντα υπήρχε η οικογένεια ήταν μια μεσαία οικογένεια, η οποία δούλεψε, έκανε αυτά που έκανε ο στράτος, δούλεψα κι εγώ. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζω και με τα λίγα. Και σίγουρα τώρα αυτά που κάναμε τότε δεν υπάρχουν, έτσι, δεν το συζητώ. Όλοι έχουμε κάνει πίσω σε κάποια πράγματα, λόγω κρίσης, λόγω της κατάστασης. Δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια έξοδα ή τα ίδια που έκανες και πριν 20 χρόνια. Είναι διαφορετικά. Μένω στη λέξη οικονομία και θέλω να μου περιγράψετε μια στιγμή που πήρατε έτσι το πρώτο σας μεγάλο χρηματικό ποσό. Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που βγάλατε το πρώτο, ας πούμε, μισθό από τη δουλειά που αγαπάτε? Γιατί είναι, θα έλεγα, τύχη και
και ευκαιρία να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Δεν ξέρω αν θεωρείς ναι. ποτέ το τραγούδι χόμπι στην αρχή. Στην αρχή έτσι το είδα, γιατί δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα κάνω καριέρα. Το είδα σαν καλαμπούρι, ας πούμε. Ναι. Λόγω του στράτου, βέβαια. Mm-hmm. Που δεν μπορεί να είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, να κάνω καριέρα συγχρόνως, ας πούμε, με τον πατέρα μου. Γιατί αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο πολλοί το περνάνε φλού, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα το να κάνω εγώ ένα πλατινένιο δίσκο και να κάνει και ο πατέρας μου πλατινένιο δίσκο, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Ίδιες εποχές, βέβαια. Ας πούμε το 85, ας πούμε 86, όταν έκανα εγώ πλατινένιο δίσκο το Φύλλα Μου Απόψε, και ο πατέρας μου έκανε πλατινένιο. Έλεγε ο ένας μπράβο στον άλλο. Και ο γιος και ο πατέρας, ας πούμε, είχαν δισκογραφικά, ήμασταν, ας πούμε, σούπερ. Οπότε νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Κάνατε καλή διαχείριση. Δόξα τω Θεώ. Γιατί, ας πούμε, βλέπουμε τραγουδιστές σε μεγάλα ονόματα που είχε περάσει περίοδος που παίρνει αρκετά χρήματα και τώρα, ας πούμε, να είναι σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Ίσως εντάξει, από υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και κακή διαχείριση, συγκυρίες. Δεν μπορείς να ξέρεις, ο καθένας, ας πούμε, τι προβλήματα μπορεί να βρει και στην πορεία του και στη ζωή του. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αν τα έπαιξε ή αν τα χάσε ή αν μπορεί να του στην πορεία του, ας πούμε, να βρεθήκαν κάποιες δυσκολίες που έπρεπε, ας πούμε, να τις ανταπεξέλθει και έτσι να μην είναι τώρα καλά, ας πούμε, οικονομικά, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Έχω βάλει στη λέξη όμικρον και την λέξη ομοφιλοφιλία. Mm-hmm. Είδαμε πρόσφατα δύο γυναίκες που παντρεύτηκαν στη Μυτιλίνη, mm-hmm. στο νησί της Μυτιλίνης εδώ στην Ελλάδα, και είδαμε αντιδράσεις πολλές και αρνητικές και θετικές. Mm-hmm. Εσείς συμφωνείτε με αυτές τις εικόνες, βλέποντας τέτοιες εικόνες? Κοίταξε να δεις, το τι κάνει ο καθένας, ας πούμε, στο κρεβάτι του είναι θέμα δικό του και ό,τι γουστάρει ας κάνει και τέλος πάντων, να μην πω και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, όταν δεν δημιουργεί πρόβλημα στο διπλανό του, δεν τον ενοχλεί, δεν τον δημιουργεί πρόβλημα, ας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, κάποιες εικόνες που μπορεί να βλέπω, ας πούμε, μπορεί να αισθητικά να μην είναι καλές και να μην μου αρέσουν, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει το μυαλό του, τη ζωή του και ό,τι γουστάρει ας κάνει. Δεν θα είμαι εγώ αυτός, ας πούμε, ο οποίος θα το κατακρίνω. Το να μην μ' αρέσει, το κρατάω για πάρτι μου, για μένα, και πάω παρακάτω. Πιστεύετε ότι πρέπει να δοθούν δικαιώματα σε τέτοια ζευγάρια? Όταν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ζουν μαζί. Στο σύμφωνο συμβίωσης. Ναι, στο σύμφωνο συμβίωσης, βέβαια. Συμφωνώ, γιατί όταν είναι δύο άνθρωποι μαζί, ας πούμε, και θέλουν, ας πούμε, να υπάρχει νομιμότητα, ας πούμε, εν σχέση με τα χρήματα και με την περιουσία του κάποιου, ξέρω εγώ, ναι, καμία αντίρρηση. Γιατί να μην γίνει? Γιατί να γίνεται δηλαδή στους ετερόφιλους και να μην γίνεται στους ομοφιλόφιλους? Δεν το καταλαβαίνω. Και έμεινε τελευταίο γράμμα, είναι το σίγμα, που είναι η λέξη συνεργασία. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε μια συνεργασία σας που σας έκανε να ξεχωρίσετε και μια συνεργασία σας που περάσατε δύσκολα. Ναι. Κοίταξε, υπήρχαν πάρα πολλές συνεργασίες που πέρασα καλά. Δεν νομίζω να έχω κάποιο στο μυαλό μου που πέρασα άσχημα. Συνεργασίες, ας πούμε, όπως αυτές με τον Χρήστο Νικολόπουλο που έκανα, με τη Δέσποινα, τη Βανδύ, με τον Δημήτρη που σου είπα, με τον Λευτέρη, τον Λάζο, με διάφορους. Δηλαδή, πάντα ήμουν άνθρωπος, ας πούμε, που δεν δημιουργούσα προβλήματα και πάντα έκανα καλές συνεργασίες. Κακές συνεργασίες δεν θυμάμαι με καλλιτέχνες. Μπορεί να θυμάμαι κακές συνεργασίες με επιχειρηματίες. Ναι. Ή ξέρω εγώ με... Ναι, ας πούμε, από διάφορα, αλλά από καλλιτέχνες όμως δεν θυμάμαι να είχα κακή εμπειρία. Mm-hmm. Και αν υπήρχαν, ήταν επιτέσματα τα οποία τα λύναμε εκείνη την ώρα και χωρίς πρόβλημα.
Τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το κομμάτι το βασικό της συνέντευξης. Πάμε στην τελευταία, θα έλεγα, δοκιμασία σε εισαγωγικά πάντα, γιατί θέλω να νιώθετε άνετα στις καλλιτέχνες και συνέντευξιάζουμε εδώ. Πρόσωπο με πρόσωπα. Θα σας πω κάποια πρόσωπα και θα τα σχολιάσετε εσείς όπως θέλετε. Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Είστε έτοιμος? Πάμε. Πάμε. Πρώτο πρόσωπο είναι η Άντζελα Δημητρίου, με την οποία έχετε συνεργαστεί και όλα και την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ. Ναι, μια πρόσωπο μία, θα έλεγα ντόμπρο. Ντόμπρο, αγωνίστρια. Για μένα ένα πολύ καλό παιδί, όπως είπα, αγωνίστρια. Έχει πει, νομίζω, τα καλύτερα ζεμπέκικα της δισκογραφίας. Την αγαπώ, έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες όπως είπες και έχω μια πάρα πολύ καλή γνώμη για αυτήν. Ελένη Μενεγάκη, ένα τηλεοπτικό πρόβλημα. Το Ελενάκι. Το Ελενάκι, όπως σου λέει. Ναι, γιατί την Ελένη την ξέρω από πάρα πολύ μικρή, έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές και πέρσι κάναμε μια εκπομπή έτσι στην εκπομπή της που πήγα και τραγούδησα. Νομίζω ότι η Ελένη, δεν ανάγκη να πω εγώ, είναι ένα φαινόμενο. Έχει ένα, παρόλο που βγάζει μια αφέλεια, ας πούμε, είναι πανέξυπνη, ξέρει να πλασάρει τον εαυτό της. Είναι, νομίζω, από αυτές που θα αφήσουν, ας πούμε, το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση και είναι φιλαράκι μου, βέβαια. Ελένη Φουρέιρα, νέα καλλιτέχνη. Ναι, δεν την ξέρω την Ελένη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό που βλέπω μου αρέσει, βγάζει μια θετική ενέργεια. Μπράβο της κιόλας στη Eurovision που πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά από αυτό που βλέπω φαίνεται έτσι μια προσγειωμένη, ας πούμε, καλλιτέχνης και με προσόντα. Ξέρετε, ότι την κατηγορούν διάφοροι ότι κάπως απέκρυψε στην αρχή την καταγωγή της και μετά. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Είπε, ας πούμε, στους αμαχαίρους από πού κατάγεται. Θεωρείτε ότι ήταν ίσως λάθος κίνηση αυτή που έπρεπε από την αρχή να πει. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν, αλλά φοβόταν. Αλλά νομίζω ότι λάθος για μένα, αν φοβήθηκε να το κάνει. Από εκεί και πέρα έτσι το σκέφτηκε και έτσι έπραξε. Ένα πρώτο τελευταίο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο της πολιτικής σκηνής και πολυσυζητημένο, θα έλεγα, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοτσιάς, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε και την Συμφωνία των Πρεσπών ώστε τα Σκόπια να ονομαστούν. Με βάζεις τώρα σε δύσκολα, γιατί είμαι Μακεδόνας, και δυστυχώς αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω και από αυτά που κάνουμε είμαι πολύ αντίθετος. Είστε στεναχωρημένος? Πολύ στεναχωρημένος, πολύ στεναχωρημένος, γιατί η Μακεδονία είναι μία, μοναδική, είναι ελληνική, δεν έχει καμία σχέση τα Σκόπια, ας πούμε, με τη Μακεδονία, οπότε τι να πούμε και τώρα. Νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι? Τι να κάνεις? Και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια απόφαση χωρίς την δική σας έγκριση, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να δώσουν βήμα στο λαό, ας πούμε, να αποφασίσει. Άρα πιστεύετε ότι αυτό έπρεπε να δοθεί στο λαό? Έτσι νομίζω. Ένα δημοψήφισμα, για παράδειγμα. Έτσι νομίζω. Μάλλον όχι έτσι νομίζω, έτσι έπρεπε. Από τη στιγμή που δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Καταλάβες αυτό? Αυτό με εκνευρίζει πολύ. Κατεβήκατε σε που δεν με υπολογίσανε σαν άνθρωπο, σαν πολίτη. Αυτό εννοώ. Διαδηλώσατε. Βέβαια, κατέβηκα και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Και τέλος, Θέμης Αδαμαντίδης. Θέμης είναι, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μαζί και στο Playboy τότε, τις καλές εποχές. Νομίζω ότι είναι για μένα αυτή τη στιγμή από τις μεγαλύτερες φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Πολύ καλό παιδί και πολύ καλός φίλος και χαίρομαι για την επιτυχία του.
Μιλήσατε πριν ότι για την ασυνέπεια, ας πούμε. Πιστεύετε ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης, αν ήταν πιο συνεπής, θα είχε κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο καθένας, ξέρεις, ο καθένας, ας πούμε, λέει διάφορα χωρίς να ξέρει. Το να αργήσεις, ας πούμε, και μισή ώρα και μία ώρα να πας κάπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό δεν πάει να πει ότι είσαι... Να μην πας καθόλου, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Κοίταξε. Εντάξει, ο καθένας, σου είπα και προηγουμένως, ότι μπορεί να διαχειρίζεται, ας πούμε, την καριέρα του όπως το έχει στο μυαλό του και όπως, αλλά σαν άνθρωπος και σαν τραγουδιστής, νομίζω ότι δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλός, αναμφισβήτητα, και δεν το συζητώ αυτό. Κάπου εδώ τελειώνει η συνέντευξή μας με τον μοναδικό Άγγελο Διονυσίου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά να έρθετε εδώ στα στούντιο του Art FM και να, ας πούμε, υποστείτε τις ερωτήσεις μας. Ελπίζω να ήταν άνετη η συνέντευξη και να μην νιώσετε καμία στιγμή περίεργα. Και εύχομαι, τι να σας ευχηθώ, κύριε Διονυσίου, εσείς την επιτυχία την έχετε ήδη. Υγεία. Και όλα τα άλλα είναι πλέον διαχειρίσιμα. Υγεία σε μένα και στους ανθρώπους μας. Και χωρίς παράπονα, έτσι. Ναι, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν παράπονα, αλλά να τα διαχειριζόμαστε εύκολα. Θα κλείσουμε με το δικό σας παράπονο μου, το αγαπημένο για πολλούς. Και εμείς ραντεβού το άλλο Σάββατο, ξέρετε, στις 7. Παράπονο μου, κρίνω καιρό, το